σε μια εποχή δύσκολη που η δουλειά μας δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Είμαστε εδώ, είμαστε χαμογελαστοί, είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε μια δυνατή αγορά, είναι και οι επόπτες εδώ και οι νυν και οι πρώην επόπτες και θα βεβαιώσουν ότι είναι μια δυνατή αγορά η οποία κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον να συμβάλλει πρώτα στην ελληνική κοινωνία και μετά στην ελληνική οικονομία. Να είστε καλά, να σας περιμένουμε με υγεία. Λοιπόν, κόβω την πίτα, συμβολικά, το οποίο το κάνει και πιο εύκολο. Είναι η πίτα των εταιριών της Ένωσής μας. Και να ζητήσω από την κυρία Κεφαλογιάννη ίσως να διαλέξει το φλουρί. Με κλήρωση, δεν ξέρω, ανακάτεψε το. Μπράβο. Είναι όλες οι εταιρείες και η απάντηση είναι... Χρήστος Γεωργακόπουλος. Ο Χρήστος, δεν ξέρω, ο Χρήστος δεν είναι εδώ, δεν τον είδα, αλλά νομίζω είναι ο Νίκος Χαλκιόπουλος. Είναι Allianz και είναι Ευρωπαϊκή Πίστη και Allianz. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Να είστε όλοι καλά. Μετά από 3 χρόνια κόβουμε την πίτα και είναι σημαντικό ότι είμαστε όλοι μαζί. Κοιτάμε το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Η αγορά μας είναι καλά, είναι ισχυρή, είναι αξιόπιστη. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε όσο πιο επίκαιροι γίνεται. Διότι συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας και είναι πολύ βασικό οι Έλληνες να είμαστε ασφαλισμένοι. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η αποστολή μας. Είμαστε εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ βλέπω πολύ θετικά το μέλλον, επειδή πιστεύω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην κοινωνία και όσο προχωράμε, όσο περισσότερο θα φαίνεται αυτό και θα δουλέψουμε και εμείς για να βοηθήσουμε τον κόσμο να προοδεύσει και να παίξουμε το ρόλο μας σοβαρά. Αυτό. Το μήνυμά σας για τους ανθρώπους της Εθνικής με την ευκαιρία που είμαστε σήμερα εδώ. Να είμαστε όλοι αισιόδοξοι και να δουλέψουμε όλοι μαζί σαν μία ομάδα και θα κάνουμε πολλά. Χρόνια πολλά και να ευχηθώ τα καλύτερα για τον χρόνο σε μια αγορά που εξελίσσεται, είναι σαφέστατο, σε μια αγορά που αναπτύσσεται. Ζούμε λυπηρά γεγονότα τελευταία με αυτό που έγινε στη γείτονα χώρα και ίσως αυτό πρέπει να μας γίνει και ένα μάθημα για ό,τι πρέπει να κάνουμε και το πώς πρέπει να εξελιχθούμε. Ελπίζω πως η αγορά μας με τη σταθερότητα που πλέον έχουμε μπει σε μια τροχιά σταθερότητας θα είναι έτοιμη να μπει και σε αυτή την επόμενη φάση και στην ασφαλιστική αγορά. Θεωρώ πως το 2023 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα. Θα έχουμε σταθερότητα, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό και συνεπώς ελπίζουμε σε μια Ελλάδα η οποία πλέον έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη σε πάρα πολλά πράγματα και μπαίνει και στις ασφάλειες φυσικά με όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει με τις εξαγορές και με όλα τα σχετικά. Οπότε Κωστή, καλή χρονιά να έχουμε που θα έχουμε. Δύσκολη, γεγονότα δύσκολα, αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε και σε ανθρώπινο επίπεδο να ευχηθώ υγεία και ό,τι καλύτερο για την επόμενη χρονιά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ σε όλους μια ασφαλή χρονιά. Και νομίζω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι εταιρείες οι οποίες αυτό μπορούν να το εγγυώνται για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους καθημερινότητάς μας. Η συζήτηση η οποία υπάρχει για την υγεία, για την προστασία της ζωής του κάθε πολίτη, για την καθημερινότητά μας, η οποία έχει τόσες πολλές απαιτήσεις, είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνεται πολύ ανοιχτά και πολύ ουσιαστικά. Επομένως, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα η οποία να αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από εμάς, το πολιτικό σύστημα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να είναι χρήσιμοι στον τρόπο με τον οποίο πραγματικά οι πολίτες προστατεύονται. Αυτό δεν σημαίνει ποτέ και δεν νομίζω ότι το ζητάνε και οι ασφαλιστικές εταιρείες να υπάρχει υποβάθμιση της δημόσιας ασφάλισης. Αντιθέτως, νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια σύνδεση της προσπάθειας που μπορεί να κάνει το κράτος
αλλά ταυτόχρονα και οι ιδιώτες. Και σε αυτό η δικιά μας παράταξη και πάντοτε συγκεκριμένη άποψη και αντίληψη. Και νομίζω ότι κανένας δεν πέφτει από τα σύννεφα αν πει ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν είδαμε πολλά να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή και η Allianz θα γίνουν η πρώτη εταιρεία γενικών ασφαλιών στην Ελλάδα από τον επόμενο χρόνο, βέβαια. Είμαστε ενωμένοι και θα δουλέψουμε μαζί για το στόχο που έχουμε αναλάβει, ας το πούμε έτσι. Δυσκολίες υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αλλά είμαι πιο αισιόδοξος από το παρελθόν και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε περισσότερα πράγματα από όποια οπτική γωνιά και αν το δει κανείς. Το 2023 θα κυλήσει με περισσότερη εργασία. Χρειάζεται επιμονή, υπομονή, αφοσίωση στην ποιότητα και με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεράσουμε οποιαδήποτε μικρότερα ή μεγαλύτερα εμπόδια τυχόν παρουσιαστούν. Το 2022 ήταν μια δύσκολη αλλά μια καλή χρονιά. Εύχομαι το 2023 να είναι μια χρονιά καλύτερη, να μπορέσει η ασφαλιστική αγορά να μεγαλώσει ακόμα μεγαλύτερο σε μέγεθος, ακόμα περισσότερο σε μέγεθος, με καλά αποτελέσματα και να έχουμε όλοι μας υγεία και πολλές χαρές. Ο χώρος των ασφαλιών είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από πολύ μακριά, αλλά με πολύ μεγάλο μέλλον κατά την άποψή μου, διότι κάθε πολίτης που δραστηριοποιείται σε αυτή την κοινωνία έχει ανάγκη των υπηρεσιών αυτών και εκείνο που θεωρώ πάντα χρήσιμο ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει αυτό το χώρο πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται, να αναβαθμίζεται για να μπορεί να αισθάνεται και ο πολίτης ασφαλής με τις ασφάλειες που κάνει. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έχει πάντα τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για την κυβέρνηση, γιατί αυτή την θητεία η αλήθεια είναι ότι λόγω της πανδημίας και των πολλαπλών κρίσεων ενδεχομένως να μην προλάβαμε να προχωρήσουμε στον διάλογο και στις προτάσεις αυτές που θα μπορούσαν να γίνουν και πολιτικές. Αλλά νομίζω ότι στην επόμενη θητεία μπροστά μας είναι η μεγάλη πρόκληση να δούμε συνολικά τα ζητήματα της ασφαλιστικής αγοράς με θέσεις και τις προτάσεις που έχει και η Ένωση. Αυτή η κυβέρνηση αισθανόμαστε ότι κατανοεί σε βάθος κάποια κρίσιμα θέματα. Πιστεύουμε ότι και έχει μεγάλη σημασία αυτή ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση να τα έχει κατανοήσει και να κάνει κάτι. Ο Έλληνας δεν μπορεί να είναι τόσο ανασφάλιστος όσο καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Είμαστε αισιόδοξοι.